Και πάμε να φτιάξουμε μπαμπάδες, γιατί είναι το κλασικό γλυκό που βρίσκαμε πριν από δεκαετίες στα ζαχαροπλαστεία. Κατά έναν περίεργο τρόπο αυτό το γλυκό χάθηκε, γιατί ή το κάνεις τέλεια για τους σερβίρεις ή δεν το κάνεις καθόλου. Αυτό το γλυκό έχει το τίποτα, έχει 5 υλικά που βλέπετε για να φτιάξουμε τους μπαμπάδες και ουσιαστικά ένα σιρόπι και το ρούμι που σιροπιάζουμε. Στην Ελλάδα βέβαια δεν βάζουμε ρούμι, βάζουμε κονιάκ. Θα σας δείξω μια εστιατορική συνταγή, γιατί ο μπαμπάς πραγματικά είναι ένα γλυκό που σερβίρουν σε πολύ καλά εστιατόρια παγκοσμίως, σε εστιατόρια με αστέρι Μισελέν. Γιατί ο μπαμπάς είναι πολύ τεχνικό γλυκό. Δεν μπορεί να το φτιάξει οποιοδήποτε και άμα το φτιάξει πρέπει να το φτιάξει καλά. Πάμε να δούμε τα υλικά και θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τους μπαμπάδες. Σας το υπόσχομαι, στο τέλος θα εντυπωσιαστείτε. Για τους μπαμπάδες με ρούμι θα χρειαστούμε: για τους μπαμπάδες 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 70 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 1 κουταλιά της σούπας μαγιά ξηρή, 250 γραμμάρια βιολογικά αυγά, χρυσά αυγά και 1 πρέζα αλάτι. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 450 γραμμάρια νερό, 250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, φλούδες από ένα λεμόνι και 60 γραμμάρια ρούμι. Για τη σαντιγή θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, παγωμένη, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια μαρμελάδα βερίκοκο, 20 γραμμάρια ρούμι και 80 γραμμάρια φιστίκια υγιεινής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα μίξερ. Θέλουμε το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Τα αυγουλάκια μας να είναι 50 γραμμαρίων, γιατί συνολικά για τη συνταγή χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια αυγά. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ακριβώς 250 γραμμάρια τα αυγά μας. Άμα είναι μεγαλύτερα, θα αλλάξει η συνταγή μας. Άμα είναι μικρότερα, θα αλλάξει η συνταγή μας. Θέλω πραγματικά να ζυγίσει τα αυγά, εκτός άμα είστε σίγουροι ότι τα αυγά είναι 50. Είναι πολύ απλή συνταγή και ουσιαστικά θα ρίξουμε όλα τα υλικά μέσα στο μίξερ. Ρίχνουμε πρώτο το αλεύρι. Ρίχνουμε το βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου, πολύ σημαντικό, γιατί άμα το βούτυρο είναι παγωμένο θα σπάσει και θα γίνει μικρά κομματάκια και δεν θα ενσωματωθεί με το ζυμάρι και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, μαλακό το βουτυράκι, το ρίχνουμε μέσα. Τώρα θα με ρωτήσετε αν μπορείτε να βάλετε μαργαρίνη. Μπορείτε, αλλά βάζουμε ελάχιστο βούτυρο μέσα και θέλουμε τη γεύση από το βούτυρο. Γιατί οι μπαμπάδες έχουν λίγο τη φιλοσοφία μπριός, μπριοσίζει η ζύμη, αλλά είναι πιο αφράτη γιατί θέλουμε να το σιροπιάσουμε. Τώρα, θα προσθέσουμε μέσα το μέλι. Ελάχιστο μέλι έχει, δεν έχει πολύ. Γενικά το ζυμάρι δεν βγαίνει πολύ γλυκό. Θέλει να είναι γλυκό τόσο όσο. Ρίχνουμε μέσα τη μαγιά. Και τώρα σίγουρα όλοι θα αναρωτιέστε τι κάνει ο τρελός. Ρίχνει μαγιά μέσα στα αλεύρι με το μέλι και το βούτυρο. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό. Είναι ο τρόπος που φτιάχνονται οι μπαμπάδες. Δεν έχει καθόλου υγρασία μέσα η ζύμη σε νερό. Η μόνη υγρασία που έχει είναι από τα αυγά. Οπότε στην αρχή ρίχνουμε όλα αυτά τα υλικά στο μίξερ. Ανακατεύουμε λίγο να ανακατευτούν καλά. Και θα προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγουλάκια μέχρι που να απορροφήσει τα 5 αυγουλάκια συνταγή μας. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα αυγουλάκια στη ζύμη μας. Όπως σας είπα, τα βάζουμε ένα-ένα, σιγά-σιγά και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ τα πιο φρέσκα βιολογικά αυγά. Με επιστοποιημένες βιολογικές τροφές και καθημερινούς ελέγχους ποιότητας από τα χρυσά αυγά. Θέλουμε να προσθέσουμε 5 αυγουλάκια, σύνολο 250 γραμμάρια μέσα στη συνταγή μας. Οπότε θα το κάνουμε ένα-ένα. Το μιξεράκι το έχω να δουλεύει σιγά-σιγά. Και παίρνω ένα αυγουλάκι, το ξέρετε, κλασικά. Σπάμε το αυγό, βλέπουμε μην έχει κανένα τσόφλι, δεν θέλουμε τσόφλια, ρίχνουμε το ένα αυγουλάκι μέσα. Τέλεια. Με το που απορροφηθεί το πρώτο αυγουλάκι, σπάμε το δεύτερο. Κοιτάξτε πόσο ωραία και φρέσκα που φαίνονται. Κακά τα ψέματα, το βιολογικό αυγό είναι ό,τι πιο νόστιμο και ό,τι καλύτερο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τέτοιες συνταγές. Η συνταγή αυτή έχει μόνο αυγουλάκια, αλεύρι και λίγο βούτυρο, οπότε πρέπει όλα να είναι ποιοτικά ό,τι καλύτερο γίνεται. Λοιπόν, να ρίξω και το τέταρτο. Κοιτάξτε εδώ πως άρχισε η ζύμη μας να γίνεται ωραία. Και θα ρίξω και το πέμπτο. 5 αυγά μέσα, 250 γραμμάρια στο σύνολο. Και τώρα θα δυναμώσω το μίξερ και θα χτυπήσω 3-4 λεπτάκια μέχρι που να μαστιχώσει το μείγμα, θέλουμε να βγει αρκετά μαστιχωτό και φυσικά να σπάσουν όλα τα γρουμπαλάκια που τυχόν έχει. Θα γίνει τέλειο, σας το υπόσχομαι.
Με το που είναι έτοιμο το ζυμάρι μας, θα ρίξουμε λίγο αλατάκι μέσα. Εδώ. Θα ανακατέψουμε λίγο ακόμα. Και αυτό που θέλω να δείτε εδώ πέρα είναι ότι έχω ετοιμάσει τα φορμάκια μου. Έχω βούτυρο αλευρώσει, έχω σεμιζάρι. Δεν θέλουμε παραπανήσιο αλεύρι. Το παραπανήσιο αλεύρι να φύγει, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να σεμιζάρουμε. Γιατί άμα δεν σεμιζάρουμε, θα κολλήσει ο μπαμπάς πάνω στο φορμάκι και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, εδώ που είναι έτοιμο το ζυμάρι, και βάλαμε και το αλατάκι μας. Κοιτάξτε εδώ τη σύσταση που πρέπει να έχει το ζυμάρι. Είναι σχετικά ένα πολύ μαλακό ζυμάρι και είναι πολύ δύσκολο να το πλάσεις. Δεν είναι ένα ζυμαράκι που το πλάθεις, το κάνεις μπαλάκι, το βάζεις μέσα. Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε ή κουτάλι ή κάποια σακούλα ζαχαροπλαστικής για να μπορέσουμε να βάλουμε τη γέμιση μέσα στα φορμάκια. Εγώ θα χρησιμοποιήσω σακούλα, είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Οπότε πολύ εύκολα. Εδώ. Επειδή είναι αρκετά ρευστό. Αλλά επειδή είναι και λίγο το ζυμάρι και θα φτιάξουμε συνολικά 12 μπαμπάδες, να σας πω ότι δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα. Δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε μία κουταλιά της σούπας. Οπότε χρησιμοποιήστε μαρίς, χρησιμοποιήστε σακούλα. Γιατί άμα χάσουμε μία-δύο κουταλιές της σούπας, ουσιαστικά θα χάσουμε και έναν μπαμπά. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Εδώ. Τέλει. Πιέζουμε, όπως σας είπα. Θέλω ακόμα και στη σακούλα να είστε έτσι λίγο τσιγκούνιδες, γιατί σε αυτή τη συνταγή πρέπει να είμαστε λίγο τσιγκούνιδες, να φροντίσουμε να μην χάσουμε τίποτα από τη γέμισή μας. Πιέστε καλά, γιατί το μείγμα μας είναι αρκετά ρευστό και κολλάει. Με αποτέλεσμα, άμα δεν κάνουμε σωστά τη διαδικασία, το μισό θα μείνει μέσα στη σακούλα. Λοιπόν, ένα ψαλιδάκι, κόβουμε εδώ. Και αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι το ζυμαράκι αυτό περίπου θα τριπλασιαστεί με τετραπλασιαστεί. Οπότε βάζουμε λίγο σε κάθε φορμάκι. Εδώ. Κόβουμε. Εδώ. Κόβουμε. Βάζουμε λίγο στην αρχή και άμα περισσέψει στο τέλος, συμπληρώνουμε. Μην παραγεμίσετε τα πρώτα 3-4, γιατί μετά δεν θα μείνει τίποτα για τα επόμενα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το τελευταίο και είναι τέλεια. Τώρα, φροντίζουμε να σκεπάσουμε καλά τους μπαμπάδες και αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για μία ωρίτσα. Α, πολύ σημαντικό που δεν το είπα. Τα αυγά μας επίσης πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, γιατί άμα είναι παγωμένα από το ψυγείο, η όλη διαδικασία θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Άμα τα αυγά είναι κρύα, θα πάρει τουλάχιστον 2 ώρες τους μπαμπάδες για να φουσκώσουν. Οπότε, αυγά σε θερμοκρασία δωματίου, αφήνουμε τους μπαμπάδες σε θερμοκρασία δωματίου και φουσκώνουν σε μία ωρίτσα. Πρέπει ουσιαστικά να φτάσουν μέχρι το χείλος από τα φορμάκια. Και μετά από μία ωρίτσα, κοιτάξτε πόσο ωραία που γίνανε οι μπαμπάδες. Γίνανε ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Φουσκωμένοι, ωραίοι και έτοιμοι για το φούρνο. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς όπως σας είπα. Και σε περίπτωση που δεν θέλετε να γυαλίσουν από πάνω οι μπαμπάδες με μαρμελάδα, θα κάνετε ένα γλάσο αυγού που ουσιαστικά θα ανακατέψετε κρόκο με λίγο νεράκι και θα λείψετε από πάνω. Εγώ θα πάω με την εκδοχή της μαρμελάδας, γιατί παραδοσιακά οι μπαμπάδες σερβίρονται με μαρμελάδα από πάνω. Οπότε κατευθείαν όπως είναι, θα βάλω για να ψήσω. 20 λεπτά περίπου στους 200 βαθμούς. Ψηλά-ψηλά η σχάρα, μέχρι που να φουσκώσουν οι μπαμπάδες, να ψηθούν μέχρι μέσα και να γίνουν χρυσαφένιοι. Και μόλις γίνουν, θα τους βγάλω έξω και θα τους αφήσω πάνω σε μια σχάρα να κρυώσουν. Θέλω να κρυώσουν τελείως και μετά θα σιροπιάσω. Σε αυτή τη συνταγή το σιρόπιασμα γίνεται αντίθετα. Όχι κρύο σιρόπι, ζεστό γλυκό. Κρύο γλυκό, ζεστό σιρόπι. Θα σας δείξω ακριβώς, οπότε λίγο υπομονή όταν ψηθούν και όταν κρυώσουν, σιγά σε 20 λεπτά και θα είναι έτοιμοι. Θα ετοιμάσουμε και το σιρόπι για να σιροπιάσουμε. Μία εκδοχή θέλει το όνομα του γλυκού μπαμπά να προέρχεται από τον Αλί Μπαμπά, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν πως το όνομα προέρχεται από τη λέξη μπάμπουσκα στα ρωσικά ή μπάπτσια στα πολωνικά, που σημαίνει γιαγιά, επειδή το αρχικό γλυκό θύμιζε τις φούστες των γιαγιάδων στη Ρωσία και την Πολωνία. Οι μπαμπάδες με ρούμι αποτελούν γλυκό της γαλλικής γαστρονομικής παράδοσης. Από την Πολωνία και τη Ρωσία θα περάσει στους ζαχαροπλάστες της Γαλλίας και από εκεί θα κατακτήσει όλο τον κόσμο. Και οι μπαμπάδες μου έχουν κρυώσει και ήρθε η ώρα να τους γεμίσουμε. Πριν τους γεμίσουμε όμως πρέπει να τους σιροπιάσουμε. Οπότε θέλω μια κατσαρολίτσα και θα ρίξω όλα τα υλικά για το σιρόπι. Τα υλικά είναι απλά νεράκι, ζάχαρη και θα βάλετε μόνο τη φλούδα από ένα λεμόνι, εδώ. Βάζουμε πάνω στη φωτιά και το ρούμι δεν θα το ρίξουμε τώρα, θα το ρίξουμε τελευταίο. Περιμένουμε να πάρει μια βράση.
Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε ένα μαχαιράκι, θα πάρετε και θα κάνετε μία τομή εδώ, στον μπαμπά, τέτοια. Δεν θέλουν να φτάσει μέχρι κάτω, θέλουμε ίσα ίσα να κάνουμε μία τομή για να μπορέσουμε να βάλουμε τη σαντιγή, διαγώνια. Και ουσιαστικά αυτό που θα κάνουμε είναι αυτό. Δεν γίνανε φανταστική. Κοιτάξτε εδώ. Είναι αφρός πραγματικά. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι άμα θέλετε να τους φάτε σκέτους, είναι σχετικά άγλικοι. Περιμένουν οι μπαμπάδες στο σιρόπι και πρέπει να τους το δώσουμε. Βέβαια, σε μία εναλλακτική, άμα θέλετε να πάρετε τους μπαμπάδες και να τους κάνετε αλμυρούς και να γεμίσετε με λίγο τυρί, κρέμα και γαλοπούλα, γίνεται, γιατί μπριοσίζουν όπως σας είπα, αλλά δεν θα έχει καμία σχέση με γλυκό, δεν θα είναι μπαμπάδες πια, θα είναι μπριός. Τώρα, με το που βράσει λίγο το σιρόπι, εδώ, ερχόμαστε εδώ με το ρούμι και θέλω μία καλής ποιότητας ρούμι, μην πάρετε φθηνό ρούμι, πάρτε ένα ρούμι που να έχει γεύση από μπαχαρικά μέσα. Να ξέρετε ότι τα ρούμια φτιάχνονται σαν βάση τη ζάχαρη, το ζαχαροκάλαμο. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, είμαι φαν του ρουμιού. Και γενικά υπάρχουν πολύ ποιοτικά και αρωματικά ρούμια και πολύ δεύτερη διαλογή ρούμια. Σε αυτό το γλυκό, επειδή έχουμε βάλει πολύ λίγα υλικά, το ρούμι που πρέπει να βάλουμε πρέπει να είναι καλή ποιότητα. Δεν σα είπα να είναι πανάκριβο, απλά να μην είναι το πολύ φθηνό. Σε περίπτωση τώρα που δεν έχετε ρούμι, ξαναλέω, μπορείτε να βάλετε κονιάκ και να το κάνετε έτσι λίγο πιο ελληνικό. Τώρα, με το πάρει καλά βράσει το σιρόπι, ρίχνουμε μέσα στο ρούμι, τελευταία στιγμή και σβήνουμε τη φωτιά. Γιατί άμα ρίξουμε το ρούμι από την αρχή, θα χάσει όλο το άρωμα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Έτσι όπως είναι καυτό το σιρόπι, έναν έναν τον μπαμπά, τον πετάμε μέσα, λίγο, όχι πολύ, κοιτάξτε, τόσο απλά και βγάζουμε στην άκρη. Ένας. Πάμε στον επόμενο, πολύ λίγη ώρα, έχουμε κάνει και την τομή στη μέση, οπότε σιροπιάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ. Πάει και ο δεύτερος. Και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουν όλοι οι μπαμπάδες. Όπως βλέπετε τα κάνω ένα-ένα, γιατί άμα τα ρίξουμε όλα μαζί δεν είναι ελεγχόμενη η διαδικασία. Πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Γιατί άμα αφήσουμε πολλή ώρα τον μπαμπά μέσα θα τραβήξει πάρα πολύ σιρόπι και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Θέλουμε οι μπαμπάδες να είναι ισορροπημένοι και ωραίοι και να έχουν όσο σιρόπι πρέπει. Γενικά, να θυμάστε ότι οι μπαμπάδες είναι ένα μη λιγοτικό γλυκό. Οι μπαμπάδες που τρώγαμε όταν ήμουν μικρός, εγώ από τα ζαχαροπλαστεία, είχαν πάρα πολύ σιρόπι, με αποτέλεσμα να με λιγώνουν. Οι μπαμπάδες αυτοί που σας δείχνω δεν είναι λιγοτικοί και θες να φας πραγματικά και δεύτερο και τρίτο μπαμπά και τέταρτο μπαμπά. Εντάξει, μην το παρακάνετε. Φάτε όσους πρέπει. Κοιτάξτε εδώ. Ίσα ίσα. Βλέπετε, ούτε 5 δευτερόλεπτα δεν αφήνω τον μπαμπά μέσα στο σιρόπι. Να τραβήξει όσο ακριβώς πρέπει. Τώρα. Βάζουμε στην άκρη, κρατάμε και το υπόλοιπο σιρόπι γιατί υπάρχει περίπτωση να θέλουμε να σερβίρουμε από πάνω με λίγο σιροπάκι. Οπότε δεν το πετάμε, το αφήνουμε στην άκρη, θα το χρειαστούμε. Και παραδοσιακά όλα αυτά τα γλυκά τα γυαλίζουμε από πάνω και τα γυαλίζουμε με έναν πολύ φυσικό τρόπο. Και αυτός ο τρόπος είναι η μαρμελάδα. Παίρνουμε μαρμελάδα βερίκοκο, ωραία μαρμελάδα βερίκοκο. Τη βάζουμε όπως είναι σε ένα τηγανάκι. Εδώ. Και αυτό που θέλουμε είναι να τη ζεστάνουμε. Ουσιαστικά αραιώνει για να μπορέσουμε να την αλείψουμε και μόλις κρυώσει τι γίνεται, ξανασφίγει και είναι ένα ωραίο γλάσο από πάνω. Αντί να χρησιμοποιούμε έτσι πιο τεχνητά πράγματα που χρησιμοποιούμε στη ζαχαροπλαστική για να γυαλίσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το πιο φυσικό υλικό και αυτό είναι η μαρμελάδα. Κοιτάξτε εδώ, με το που ρίξουμε τη μαρμελάδα στο τηγανάκι, ήδη αραίωσε, έχει γίνει ρευστή, τα κομματάκια δεν τα θέλουμε. Θέλουμε μόνο το καλό σημείο της μαρμελάδας, εδώ, αυτό. Και μόλις πάρει μία βράση, δεν θέλει πολλή ώρα, παίρνετε το τηγανάκι μαζί σας και ερχόσαστε και απλά περνάτε λίγο πάνω με το πινέλο. Εδώ. Ξαναλέω ότι άμα θέλετε να μην κάνετε αυτή τη διαδικασία και να μην γυαλίσετε από πάνω με μαρμελάδα, θα λείψετε με λίγο αυγουλάκι γιατί θέλουμε να γυαλίζουν από πάνω οι μπαμπάδες, θέλουμε να είναι δελεαστικοί. Οπότε ή αυγό ή μαρμελάδα. Ένα από τα δύο. Και το τελευταίο μας. Εδώ. Τελειώσαμε και από αυτό. Τώρα! Ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη σαντιγή για να γεμίσουμε τους μπαμπάδες μας. Και θα χρειαστεί στο μίξερ να προσθέσουμε παγωμένη κρέμα γάλακτος από το ψυγείο για να σφίξει αρκετά η σαντιγή μας. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έτσι όπως είναι στο μίξερ ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος πρέπει να είναι πλήρης. Τουλάχιστον 35% λιπαρά για να μπορέσει να σφίξει. Θέλουμε να έχει αρκετό σώμα η σαντιγή μέσα. Δεν βάζουμε κρέμες ζαχαροπλαστικής και όλα τα υπόλοιπα. Η σαντιγή μας πρέπει να είναι σφιχτή για να μπορέσει να δομήσει και το γλυκό μας. Θα ρίξω την άχνη ζάχαρη.
τη βανίλια μου και πάμε να χτυπήσουμε. Και η σαντιγή μου είναι έτοιμη, αέρινη, ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Μην παραχτυπήσετε τη σαντιγή, αμαρτία από το Θεό θα είναι να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, να κάνετε μπαμπάδες και στο τέλος η σαντιγή να μην είναι όπως πρέπει. Η σαντιγή μας πρέπει να είναι σφιχτή, ξαναλέω, γιατί σερβίρουμε, καλό θα ήταν αλλά μινούτ, δηλαδή να βάζετε τη τελευταία στιγμή τη σαντιγή και να σερβίρετε. Και εδώ πέρα έχουμε δύο εναλλακτικές και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Το σιρόπι που έχουμε βάλει εδώ πέρα είναι τόσο όσο πρέπει. Άμα σας αρέσουν όμως τα γλυκά να είναι πιο γλυκά, και το καταλαβαίνω, έχουμε αφήσει λίγο σιρόπι στην άκρη. Οπότε τι θα κάνετε, θα πάρετε ένα πινελάκι εδώ και αντί να βάλετε μέσα έξτρα ρούμι, θα βάλετε έξτρα σιρόπι, που είναι πολύ εύκολο, απλά παίρνουμε το πινελάκι και βάζουμε λίγο ακόμα σιροπάκι για να βοηθήσουμε να είναι πιο σιροπιαστό το γλυκό μας. Αλλά κανονικά η διαδικασία είναι διαφορετική. Αντί για σιρόπι, παίρνουμε ρούμι και βάζουμε έξτρα ρούμι στο κέντρο. Γιατί το γλυκό αυτό πρέπει να έχει επίγευση από αλκοόλ, όχι επίγευση από σιρόπι. Αυτό το αφήνω εντελώς πάνω σας. Διαλέξτε, κάντε ένα, δοκιμάστε με ρούμι, κάντε ένα, δοκιμάστε με σιρόπι και τελικά αποφασίστε το τι θα θέλατε εσείς να κάνετε για τα δικά σας τα γλυκά. Τώρα, πολύ απλά, πάρτε λίγο σαντιγί, βάλτε στο κορνέ, εδώ, και ήρθε η ώρα να γεμίσουμε το πρώτο. Και αυτό που θέλω είναι να μην λυπηθείτε τη σαντιγή. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Ένας μπαμπάς έχει μέσα αρκετή σαντιγή. Είναι το μόνο πράγμα που ολοκληρώνει και ισορροπεί το γλυκό μας. Γιατί ουσιαστικά είναι ζυμάρι με σιρόπι. Τρία. Θα κάνω άλλο ένα, γιατί όπως σας είπα, γενικά εμένα μου αρέσει τους μπαμπάδες να τους σερβίρω εκείνη την ώρα. Δεν θέλουμε να είναι ζεστός ο μπαμπάς, γιατί αν βάλουμε τη σαντιγή, όσο είναι ζεστός, υπάρχει περίπτωση να κόψει. Αλλά εγώ θα βάλω λίγο ρούμι. Εδώ το ρουμάκι και θα γεμίσω άλλον έναν. Να κάνω έτσι τέσσερις μπαμπάδες. Θα τους έχετε τους μπαμπάδες όπως τους έχω εγώ εδώ, μέσα στο ψυγείο. Και τελευταία στιγμή, όταν είναι να σερβίρετε, θα βάζετε τη σαντιγή σας. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Και έχω ένα πολύ ωραίο δισκάκι εδώ. Να βάλω έναν εδώ. Και έναν εδώ. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι εστιατορικοί μπαμπάδες. Είναι ένας μπαμπάς που θα έβγαζες έναν στη μερίδα και δεν θα έχει δίπλα τίποτα. Δεν θα έχει δίπλα ούτε παγωτά, ούτε τίποτα άλλο. Το μόνο που θα είχε ήταν λίγο φιστικάκι και ουσιαστικά την επιλογή από σιρόπι δίπλα, άμα θέλει κάποιος να ρίξει λίγο παραπάνω σιρόπι με ρούμι. Θα ψιλοκόψω λίγα φιστίκια. Εγίνης εδώ. Μην τα βάλετε στο μιξεράκι και τα κόψετε, γιατί όταν κόβουμε το φιστίκι μέσα στο μιξεράκι, πάντα μας βγάζει ένα πιο έτοιμο γλυκό. Τη στιγμή που το έχουμε ολόκληρο, κόψτε το με το μαχαιράκι. Αυτό το γλυκό, πραγματικά το αγαπώ. Κοιτάξτε εδώ. Λίγο φιστικάκι από πάνω. Κατευθείαν μεταμορφώθηκε. Το φιστίκι γίνεις, να θυμάστε ότι σε όλο τον κόσμο είναι το πιο νόστιμο. Το φιστίκι γίνεις είναι ένα μοναδικό προϊόν. Χάνει σε χρώμα, γιατί τα υπόλοιπα φιστίκια από όλο τον κόσμο είναι πιο πράσινα. Είναι πιο εντυπωσιακά στο μάτι, αλλά δεν έχουν καμία γεύση. Το μόνο φιστίκι που έχει πραγματική γεύση είναι το φιστίκι γίνεις, το ελληνικό φιστίκι. Οπότε λίγο φιστίκι αρκεί πάντα σε συνταγές. Ενώ από τα υπόλοιπα φιστίκια πρέπει να βάλεις πάρα πολύ ποσότητα για να πάρεις τελικά άρωμα και γεύση. Νομίζω εντυπωσιαστήκατε και είναι ωραίο να το θυμηθούν και οι παλιοί και όσοι δεν ξέρουν τον μπαμπά να το μάθουν. Νομίζω ότι σας έδειξα την τέλεια εκδοχή και κάπως έτσι θα περίμενα να το βλέπω και σε ζαχαροπλαστεία και σε σπίτια και σε εστιατόρια. Γιατί το γκουρμέ δεν είναι το φαντεζί και το πάρα πολύ εντυπωσιακό, το γκουρμέ είναι το νόστιμο και αυτοί οι μπαμπάδες είναι πεντανόστιμοι. Για τους μπαμπάδες με ρούμι, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι, το βούτυρο, το μέλι, τη μαγιά και χτυπάμε μέχρι να δέσει το μείγμα. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, το αλάτι και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής
και γεμίζουμε το 1 τέταρτο από τα βουτυρωμένα και αλευρωμένα φορμάκια που έχουμε τοποθετήσει μέσα σε ένα ταψί. Καλύπτουμε με μία πετσέτα τους μπαμπάδες και τους αφήνουμε να φουσκώσουν για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, τους ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά και τους αφήνουμε να κρυώσουν. Για το σιρόπι, βάζουμε σε μία κατσαρόλα το νερό, τη ζάχαρη, τις φλούδες από το λεμόνι και αφήνουμε να πάρει μία βράση σε δυνατή φωτιά. Αφού λιώσει η ζάχαρη, προσθέτουμε το ρούμι και αφαιρούμε από τη φωτιά. Για τη σύνθεση, ανοίγουμε λίγο τους μπαμπάδες, χαράσσοντας διαγώνια με ένα μαχαίρι. Έπειτα, τους ρίχνουμε στο καυτό σιρόπι για 5 δευτερόλεπτα και τους μεταφέρουμε σε μία σχάρα. Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι τη μαρμελάδα και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ρευστή. Όταν πάρει μία βράση, αφαιρούμε από τη φωτιά και αλείφουμε τους μπαμπάδες από πάνω με ένα πινέλο. Για τη σαντιγή, χτυπάμε στον κάδο του μίξερ την κρέμα γάλακτος, τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια μέχρι να γίνουν σαντιγή και τη μεταφέρουμε σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής. Αλείφουμε το εσωτερικό από τους μπαμπάδες με λίγο ακόμα σιρόπι ή με ρούμι, τους γεμίζουμε με τη σαντιγή, πασπαλίζουμε με φιστίκια υγιεινής και σερβίρουμε. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσω ένα για μένα. Δεν θα το λυπηθώ. Θα ικανοποιήσω τους πάντες. Πρώτα απ' όλα θα ικανοποιήσω τον εαυτό μου που μου αρέσει να έχει αρκετό ρούμι. Μ' αρέσει το ρούμι. Μετά θα ικανοποιήσω εσάς όλους που θα θέλετε να έχει περισσότερο σιρόπι. Σωστά. Μετά θα ικανοποιήσω αυτούς που αρέσει η σαντιγή και θέλει να έχει πολύ σαντιγή το γλυκό τους. Μετά θα ρίξω το φιστίκι μου. Κανονικά αυτό το γλυκό τρώγεται με κουταλάκι. Αλλά εγώ θα το κάνω λίγο πιο θεσσαλονικιώτικο. Θα το τύλιξω σε λαδόκολα ένα πράγμα και θα το πάω. Οπότε κλείνω και δαγκώνω. Ειλικρινά, σε περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ μπαμπά στη ζωή σας, θα χαρώ πάρα πολύ να είναι η πρώτη συνταγή που θα δοκιμάσετε, γιατί αυτός είναι ο τέλειος μπαμπάς. Παναγία μου! Και είναι τόσο ισορροπημένος και βγάζει το αλκοόλ στο τέλος, πραγματικά, ένας μπαμπάς δεν θα σας φτάσει. Τρώω. Και κάπως έτσι τελείωσε και το σημερινό μας επεισόδιο. Ξεκινήσαμε με μια υπέροχη συνταγή, μπριζόλες, κυρινές, λεμονάτες, ριγανάτες με κρασάκι και κάναμε μια υπέροχη γανιτούρα με σιτάρι και λαχανικά, ένα ολοκληρωμένο γεύμα, πραγματικά πολύ οικονομικό, που θα κερδίσει όλες τις εντυπώσεις και συνεχίσαμε με ένα κλασικό γαλλικό γλυκό που το φτιάχνουμε στην Ελλάδα, το έχουμε ξεχάσει λίγο και σήμερα το επαναφέραμε. Μπαμπάδες με ρούμι. Το πιο καταπληκτικό αέρινο γλυκό που μπορούμε να βγάλουμε για ένα επίσημο τραπέζι, αλλά όχι μόνο, να πάμε δώρο σε κάποιους φίλους μας σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε γλυκά και γενικά ένα γλυκό που σίγουρα δεν συνηθίζετε και θα είναι πάρα πολύ πρωτότυπο για όλους. Και οι δύο μοναδικές συνταγές, μην ξεχάσετε να τις κάνετε, να μας στείλετε φωτογραφίες στα social media να χαρούμε, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ότι φτιάχνετε τις συνταγές μας. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, όπου και στο επόμενο επεισόδιο, επειδή είμαστε σε γιορτές, θα μαγειρέψουμε λίγο πιο γιορτινά, πιο εντυπωσιακά, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μαγειρέψουμε ακριβά. Φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε υπέροχα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!